ότι έχω ούτε καταλάβει. Καν, όχι, ούτε τους κράτησα. Θεωρώ ότι έχω δείξει με διάφορες πράξεις ότι όταν έχω ένα πρόβλημα με κάποιον το λύνω, όπως έκανα με εσάς, όπως έκανα με Έλτα, όπως έκανα με οποιοδήποτε. Τώρα εσύ αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι, δεν διαφωνώ όμως αυτό και χαίρομαι που το είπες. Δεν είναι ότι δεν το σέβομαι, απλά εντάξει. Θα σου πω όμως κάτι για να καταλάβεις. Εσύ είπες από μόνη σου ότι δεν ταιριάζουμε, δεν ήμασταν και ποτέ κοντά. Και γιατί δεν ήθελα να το λύσω κιόλας. Πώς θα σου το εξηγήσω, δεν μπήκα ποτέ τη διαδικασία να το λύσω, γιατί και εγώ εντάξει, okay, έχω την πίεσή μου και οπότε προτίμησα να κάνω. Μα όλες έχουν πιο πολύ πίεση. Όλες, δεν διαφωνώ, που μιλάω για μένα αυτή τη στιγμή. Και σου λέω απλά ότι τόσο καιρό απλά προτίμησα λίγο να είμαι πιο καλά με τους ανθρώπους που είμαι, να είμαι πιο καλά εγώ μέσα μου και να μην κάθομαι να δίνω σημασία. Το παρέβλεψα πολλές φορές. Αυτό είναι η δικιά μου μέθοδο. Το σέβομαι αυτό. Αλλιώς έτσι είσαι εσύ. Που είμαι πιο κοντά. Το σέβομαι αυτό. Θες να μιλάς μόνο με άτομα που είσαι πιο κοντά. Εγώ απ' την άλλη είμαι το άκρο αντίθετο. Οπότε εντάξει. Ναι. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω να μάθω αν υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό. Εντάξει, μου λες ότι είναι τα βλέμματα, σου λέω εγώ μην με παρεξηγείς γι' αυτό, στο έχω ξαναπεί. Έτσι είμαι. Και εντάξει, δεν σου αρέσει αυτό και άλλωστε δεν με κάνεις παρέα. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει. Ναι. Ωραία.